Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ιστοσελίδα για να αγοράσουμε μετοχές. Θα ασχοληθούμε και πάλι με το Freedom24, αλλά αυτή τη φορά θα σας δείξω πώς μπορείτε να αγοράζετε μετοχές, να πουλάτε μετοχές και γενικά πώς λειτουργεί όλη η ιστοσελίδα. Γιατί πολλοί μπορεί να μην θέλουν να ασχολούνται με το κινητό τους, να μπαίνουν να αγοράζουν μετοχές από μια κινητή συσκευή και θέλουν να χειρίζονται όλη τη διαδικασία αυτή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Οπότε σήμερα θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς δουλεύει η ιστοσελίδα Freedom24. Αν όμως δεν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο σχετικά με το πώς κάναμε εγγραφή στο Freedom24 και πώς μας ενεργοποίησαν το λογαριασμό, θα βάλω τους συνδέσμους για όλα τα βίντεο που έχω φτιάξει ως τώρα ακριβώς από κάτω, για να πας να τα τσεκάρεις αν θέλεις. Πάμε λοιπόν να μπούμε στον υπολογιστή, θα κάνω εγγραφή της οθόνης για να σας δείξω αρχικά την αρχική σελίδα τους και τι ακριβώς προσφέρει αυτή η εταιρεία. Πάμε! Αυτή εδώ λοιπόν είναι η ιστοσελίδα Freedom24. Βλέπουμε από εδώ μέσα μπορείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε μετοχές και ακόμη πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα σε αυτό το βίντεο. Όπως λέει εδώ πέρα, μπορείς να βγάλεις χρήματα με μετοχές 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και αυτό γιατί? Επειδή υποστηρίζει πολλαπλά χρηματιστήρια, δηλαδή δεν έχει μόνο το αμερικάνικο χρηματιστήριο. Πάμε όμως λίγο πιο κάτω για να δούμε τι άλλο προσφέρει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα λέει ότι δεν έχει κανένα limit, δηλαδή κανένα περιορισμό στο πόσες μετοχές θα αγοράσεις. Εδώ μας επιβεβαιώνει ότι μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό μέσα σε 10 λεπτά και δεν σου κρατάει κανένα φόρο για τις πρώτες 30 ημέρες που ξεκινάς να επενδύεις για να μάθεις την πλατφόρμα και γενικά πώς δουλεύει. Λίγο πιο κάτω εδώ πέρα μας προτείνει κάποιες μετοχές που μπορούμε να επενδύσουμε, όπως είναι Alibaba, Allianz, Siemens, BMW, Intel κτλ. Και αν θέλουμε να δούμε περισσότερες μετοχές, πατάμε εδώ πέρα λοιπόν για να δούμε τι άλλες μετοχές προσφέρει. Θα το δούμε αργότερα. Πάμε προς τα κάτω για να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μας λέει για ποιο λόγο να αγοράσουμε μετοχές. Και ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα που λέει είναι ότι αν έχεις τα χρήματά σου να κάθονται στην τράπεζα, δεν παίρνουν τόσο πολύ αξία όσο αν τα έχεις σε μια συγκεκριμένη μετοχή που ξέρεις ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει και λίγο. Οπότε πάμε λίγο πιο κάτω για να δούμε τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μας λέει πώς αλλιώς μπορείς να βγάλεις χρήματα μέσα από το Freedom24. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα μερίσματα. Για όσους δεν τα γνωρίζουν, θα σας πω στα γρήγορα τι είναι. Βλέπετε εδώ πέρα που λέει σε αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες που δίνουν μερίσματα. Παραδείγματος χάρη, αν έχεις Microsoft, σου δίνει ένα μέρισμα της τάξης 0,23%. Ουσιαστικά, αν αγοράσεις κάποιες μετοχές από αυτήν εδώ πέρα την εταιρεία, κάθε χρόνο θα σου δίνει ένα μέρισμα 1,54%. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εταιρείες με ακόμη μεγαλύτερο μέρισμα που μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε. Οπότε αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Πάμε λίγο πιο κάτω για να δούμε τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις που έχει η Freedom24 σε σχέση με άλλες πλατφόρμες και εδώ πέρα μας λέει ότι είναι το μόνο ευρωπαϊκό stock broker που έχει μπει στο Nasdaq της Αμερικής. Πάμε λίγο πιο κάτω. Οκ, εντάξει, μας λέει πάλι για την εγγραφή, πώς να κάνεις εγγραφή κτλ. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, θα σας πρότεινα να πάτε να τσεκάρετε τα άλλα βίντεο που έχω φτιάξει. Αν όμως είστε ήδη εγγεγραμμένοι εδώ μέσα και θέλετε να δείτε λιγάκι πώς δουλεύει, θα σας δείξω αυτή τη στιγμή. Πατάω λοιπόν να κάνω μια σύνδεση με τα στοιχεία μου. Εδώ λοιπόν είναι αυτός ο λογαριασμός, ο οποίος έχει μέσα 97,5 ευρώ. Θα πατήσουμε το πρώτο εδώ πέρα, στον κατάλογο ουσιαστικά, για να δούμε τις μετοχές από εδώ πέρα επάνω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε αναζήτηση μιας συγκεκριμένης μετοχής που θέλουμε να βρούμε. Αν όμως περιηγηθούμε λίγο πιο κάτω, μπορούμε να δούμε κάποιες μετοχές που υπάρχουν εδώ. Και αν θέλουμε να αγοράσουμε μια μετοχή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, ας πούμε πάμε εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα την πολύ γνωστή μάρκα. Βλέπουμε εδώ πέρα μας λέει πόσο υπάρχει πιθανότητα να μεγαλώσει αυτή εδώ πέρα η μετοχή, 29%. Δίνει dividend income 9,75%, πάρα πολύ καλό αυτό. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε πόσες μετοχές θέλουμε να αγοράσουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι προσθέτουμε εδώ πέρα τις μετοχές που θέλουμε και πατάμε Add to Cart. Πηγαίνουν εδώ πέρα στο καλάθι και τις αγοράζουμε όλες μαζί με τις υπόλοιπες που έχουμε επιλέξει. Δίνουμε την εντολή και αυτόματα οι μετοχές μετά πηγαίνουν στο πορτοφόλιό μας. Πάμε όμως λίγο πιο κάτω για να σας δείξω επίσης εδώ πέρα το διάγραμμα για να καταλάβετε ακριβώς πώς δουλεύει. Εδώ πέρα, αν πατήσουμε το πρώτο, ένα D που λέει, θα δούμε πώς ακριβώς πηγαίνει η μετοχή αυτή την τελευταία ημέρα. Αν πατήσουμε εδώ πέρα, είναι μια εβδομάδα. Οπότε μπορούμε να δούμε πώς πάει η μετοχή την τελευταία εβδομάδα. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Ήταν εδώ πέρα επάνω, κατέβηκε προς τα κάτω, ξαναανέβηκε
και εδώ πέρα βλέπουμε έχει ένα μικρό κατέβασμα τις τελευταίες ώρες. Επίσης εδώ πέρα είναι μήνας το επόμενο και το επόμενο είναι 6 μήνες. Και αν πατήσετε το τελευταίο θα σας δείξει πώς πηγαίνει η μετοχή από τότε που ξεκίνησε ουσιαστικά. Βλέπουμε εδώ πέρα πότε ξεκίνησε, αν πας επάνω το ποντίκι σου λέει και ημερομηνία. Το 2017 ουσιαστικά ξεκινάει αυτό. Okay, πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ πέρα λοιπόν λέει τι γίνεται αυτή τη στιγμή και τι μας προτείνει. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι το 85% είναι buy. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσεις αυτή τη μετοχή, γιατί οι περισσότεροι αγοράζουν και κρατάνε τη συγκεκριμένη μετοχή. Αν ήταν στο κόκκινο, σημαίνει ότι οι περισσότεροι πουλάνε και ξεφορτώνονται αυτή τη μετοχή αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα που είναι στο γκρι, είναι το hold. Hold ουσιαστικά σημαίνει ότι τη μετοχή το 14% δεν την πουλάει, ούτε την αγοράζει, την κρατάει. Δηλαδή αυτοί που έχουν αγοράσει ήδη είναι οι λεγόμενοι holders ουσιαστικά. Αυτοί που κρατάνε τη μετοχή για χρόνια και την έχουν εκεί να κάθεται. Μπορεί να το κάνουν αυτό, ίσως λόγω του ότι θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα όσο ανεβαίνει η μετοχή. Και ίσως θέλουν να βγάζουν χρήματα και από τα μερίσματα που δίνει η συγκεκριμένη μετοχή ή οποιαδήποτε άλλη μετοχή η οποία υπάρχει. Okay. Τώρα θα σας δείξω ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σημείο της ιστοσελίδας και γενικά η Freedom24 είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες η οποία προσφέρει IPO. Τι είναι τώρα θα μου πεις Δημήτρη το IPO? Πάμε λιγάκι να σου το δείξω από εδώ. Ουσιαστικά το IPO είναι όταν μία εταιρεία θέλει να μπει μέσα στο χρηματιστήριο. Όπως παραδείγματος χάρη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Όταν μια εταιρεία κάνει αίτηση για να μπει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και ουσιαστικά με το IPO έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε σε εταιρείες που θα μπουν στο χρηματιστήριο πριν ακόμη μπουν στο χρηματιστήριο. Διότι πολλές φορές οι εταιρείες που μπαίνουν τώρα στο χρηματιστήριο, οι εταιρείες που μπαίνουν τις πρώτες ημέρες έχουν ένα περίεργο ανέβασμα συνήθως και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό για να βγάλουν χρήματα, επενδύουν δηλαδή σε ένα IPO, βάζουν ας πούμε 2.000 και με το που ανοίξει το χρηματιστήριο και είναι ελεύθερο μετά για το κοινό να αγοράσει την μετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας που μόλις μπήκε στο χρηματιστήριο, αγοράζει και ο κόσμος τότε μετοχές και αυτή η μετοχή όπως είναι φυσικό ανεβαίνει αρκετά εκείνη τη στιγμή. Οπότε εσύ που είσαι μέσα στο IPO βγάζεις περισσότερο κέρδος γιατί έχεις επενδύσει πιο μπροστά από όλους. Και ναι, η Freedom24 το προσφέρει αυτό. Μπορείς να συμμετέχεις σε IPO. Αν σας πάμε λίγο πιο κάτω εδώ πέρα, εξηγεί μερικά πράγματα σχετικά με το IPO, πώς ακριβώς δουλεύει. Okay, ας επιστρέψουμε στην ιστοσελίδα εδώ πέρα και πατάμε εδώ πέρα που λέει Web Terminal. Από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τις μετοχές καταρχήν που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έχω βάλει την Xiaomi και αυτήν εδώ πέρα τη φαρμακευτική εταιρεία. Από εδώ δεξιά μπορούμε να δούμε, αν επιλέξουμε κάποια μετοχή, πόσο έχει ανέβει τον τελευταίο χρόνο και ούτω καθεξής. Το ίδιο, αν πατήσουμε μια άλλη μετοχή, μπορούμε να δούμε πόσο έχει ανέβει. Πάμε προς τα κάτω και από εδώ πέρα μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε exchange. Παραδείγματος χάρη, τώρα αν έχω εγώ δολάρια και θέλω να αγοράσω μετοχή από κάποια άλλη χώρα που δεν έχει δολάρια, ας πούμε σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, θα πρέπει να κάνω exchange τα χρήματά μου από δολάρια σε ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμισμα. Από αυτό εδώ πέρα το μέρος μπορείτε να το κάνετε αυτό αν θέλετε. Πάμε λοιπόν πάνω. Από εδώ πέρα πάνω βλέπουμε τις ώρες. Παραδείγματος χάρη να πατήσουμε εδώ, λέει σε πόση ώρα θα ανοίξει το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, σε πόση ώρα ανοίγει το US χρηματιστήριο, το αμερικάνικο δηλαδή, το ρώσικο και ούτω καθεξής. Επίσης από εδώ πάνω μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιο χρηματιστήριο θέλουμε να μπούμε. Έχει εδώ πέρα Ασία, Καζακστάν, Ουκρανία, Τουρκία και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε να πατήσουμε τώρα εδώ πάνω που λέει Requested και από εδώ πάνω λοιπόν έχουμε μερικές επιλογές σχετικά με το λογαριασμό μας. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα που λέει Cash, θα στα δείξω στα γρήγορα, να μεταφέρουμε χρήματα ανάμεσα σε λογαριασμούς μας. Αν έχουμε παραπάνω από ένα λογαριασμό στο Freedom24 μπορούμε από εδώ πέρα, αν θέλουμε, να κάνουμε κατάθεση χρημάτων μέσω κάρτας, να κάνουμε κατάθεση χρημάτων μέσω τράπεζας και αυτό εδώ πέρα που λέει Withdraw είναι να μεταφέρουμε τα χρήματά μας έξω από το Freedom24 και να τα βάλουμε πίσω στο λογαριασμό μας. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε βγάλει κάποια κέρδη και έχουμε πουλήσει κάποιες μετοχές και θέλουμε να τα μεταφέρουμε πίσω στο τραπεζικό μας λογαριασμό, θα πρέπει να πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Withdraw για να το κάνουμε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν που λέει τώρα το επόμενο Personal Details, έχει μερικές πληροφορίες, κάποιες φόρμες, τις οποίες
τις έχουμε συμπληρώσει στα προηγούμενα μαθήματα, οπότε δεν θα τα πειράξουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης και άλλα account settings εδώ πέρα τα οποία μπορούμε να δούμε. Έχει μερικά πράγματα εδώ πέρα για το security, δηλαδή για την ασφάλειά σου. Trade orders, από εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν μέρος σε ένα IPO πατώντας εδώ. Trade request, μπορούμε εδώ πέρα αν θέλουμε να κάνουμε trade όποια μετοχή εμείς επιλέξουμε κτλ. Κτλ. Βλέπουμε ότι οι επιλογές είναι άπειρες και εδώ πέρα αν έχουμε κάποιο πρόβλημα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με το support της εταιρείας για να μας βοηθήσουν. Αυτή όταν λοιπόν είδαμε την ιστοσελίδα του Freedom24, είδαμε πως μπορείς να αγοράζεις μετοχές, είδαμε πως μπορείς να συμμετέχεις σε IPO. Αν όμως εσένα σου έχει μείνει και άλλη απορία, θα χαρώ να διαβάσω τις απορίες σου ακριβώς από κάτω στα σχόλια. Μπορείς να μου γράψεις οτιδήποτε θέλεις και θα χαρώ να σου απαντήσω. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχεις παρακολουθήσει τα άλλα βίντεο που έχω φτιάξει σχετικά με το Freedom24, τσέκαρε τα βίντεο αυτά ακριβώς από κάτω στην περιγραφή. Θα βάλω τους συνδέσμους. Εμείς τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια χαρά!